Καταρχήν να την καλωσορίσουμε στην όμορφη περιοχή μας. Τέθηκαν κάποια ζητήματα που αφορούν και το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης έτσι όπως λειτουργεί σήμερα, αλλά και τα οικονομικά ζητήματα τα οποία ταλανίζουν τώρα την τελευταία πενταετία ολόκληρη την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι το πρώτο θύμα της κρίσης και νομίζω ότι πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής στην επόμενη θητεία μας, διότι έχουμε επιτελέσει ένα μεγάλο κοινωνικό έργο με μεγάλη απουσία της κεντρικής διοίκησης. Τέθηκαν για κάποια ζητήματα ειδικότερου ενδιαφέροντος εδώ για το Δήμο Σικιονίων, όπως ό,τι αφορά την αξιοποίηση του λιμανιού στο Κιάτο, το αρχείο θέατρο και κάποιοι δρόμοι που διευκολύνουν την προσπελασιμότητα και θα δημιουργήσουν έτσι τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί τουριστικά ο Δήμος, αλλά και να δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις για την καλύτερη διακίνηση των τοπικών προϊόντων. Θεωρώ ότι η συζήτησή μας ήταν επικοδομητική. Ευχαριστούμε για τις προθέσεις σας να μας βοηθήσετε. Θα σας επιστρατεύσουμε, θα αξιοποιήσουμε κάθε τι που νομίζουμε ότι μπορεί να βοηθήσει εδώ και την περιοχή μας. Το λιμάνι δώσατε και ραντεβού στο Υπουργείο, ακούσαμε. Ακριβώς. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες προτάσεις, θα σας τεθούν υπόψη τις επόμενες ημέρες και θα συνεργαστούμε για να παλέψουμε από κοινού για να αξιοποιήσουμε κάθε πόρο χρηματοδότησης προς το Δήμο μας. Συνεχίζουν οι επισκέψεις, κυρία Γιαννακάκη, και φαίνεται το ενδιαφέρον σας για την γονιδία. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν μια πρώτη συνάντηση εργασίας όπου ο Δήμαρχος είχε την καλοσύνη να μας κατατοπίσει για γενικότερα και ειδικότερα ζητήματα της περιοχής. Νομίζω ότι υπήρξε ένα κλίμα συνένεση, συμφωνήσαμε σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, στο γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσης του 2014 είναι το τελευταίο προπύργιο κοινωνικής συνοχής. Και παρόλο που ελέγχω Καλλικράτη, μεταφέρθηκαν πάρα πολλές αρμοδιότητες στους διευρυμένους δήμους. Δυστυχώς δεν έγινε μια ανάλογη μετάθεση πόρων, με αποτέλεσμα οι δήμοι αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών. Ο Δήμαρχος εδώ και όλη του η ομάδα κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, έχουν έτοιμες και όριμες προτάσεις, οι οποίες περιμένουν τη συνδρομή της κεντρικής διοίκησης και η Δημοκρατική Αριστερά, η οποία είναι πολύ κοντά στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και με τα στελέχη μας εδώ, αλλά και κεντρικότερα σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας, κεντρικής επιτροπής και του Προέδρου, θα είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να φανούμε χρήσιμοι. Νερό και απορρίμματα ήταν τα δύο κυρία θέματα που σας ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, εκτός από την έλλειψη χρηματοδότησης βέβαια. Ακριβώς. Γνωρίζετε όμως ότι τα απορρίμματα είναι ένα γενικότερο πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης και το ξέρω και εγώ λόγω της εμπλοκής μου στην περιφέρεια Αττικής και του καινούριου μου ρόλου ως περιφερειακός σύμβουλος Αττικής. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα το οποίο ταλανίζει την Ελλάδα και το οποίο την έχει φέρει και πολλές φορές αντιμέτωπη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω ατασταλιών οι οποίες γίνονται. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε συνολικότερα, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο άπτεται και περιβαλλοντολογικών ζητημάτων. Και βέβαια το ζήτημα του νερού που υπάρχει σε όλη την Πελοπόννησο, αν όχι σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Επίσκεψη σήμερα της βουλευτού Μαρίας Γιαννακάκη μαζί με αντιπροσωπεία της Δημάρχου Κορινθίας ήταν στα πλαίσια των επισκέψεων που γίνονται στους δήμους της περιοχής. Είναι σημαντικό ότι γίνονται μετεκλογικά και όχι προεκλογικά, γιατί ο στόχος είναι πώς τα πολιτικά κόμματα, και αυτός είναι ο ρόλος τους, ιδιαίτερα πολιτικά κόμματα που έχουν ως στόχο την προοδευτική κατεύθυνση της επιλύσης των ζητημάτων, πρέπει να βρίσκονται δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση, να συνεργάζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση και για την ανάδειξη και για την επίλυση των προβλημάτων και λόγω και του θεσμικού τους ρόλου σε κεντρικό επίπεδο, μέσω και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης αλλά και της κεντρικής παρέμβασης, να προωθούν τα ζητήματα. Φάνηκε πάντως η ενημέρωση που υπάρχει προς την κυρία Γιαννακάκη και γενικότερα προς τους ερχόμενους της Δημάρ, τους βουλευτές της Δημάρ που έρχονται να συναντηθούν με τους Δημάρχους, ότι έχει γίνει μια καλή δουλειά από τις τοπικές.
Αυτός είναι ο στόχος και σε τελική ανάλυση αυτός είναι και ο ρόλος μας. Και υποθέτω ότι αυτός είναι ο ρόλος και όλων των κομμάτων και θα έλεγα εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συνεννόηση και με άλλα κόμματα, να υπάρχει και μια συνεννόηση με κόμματα που στοχεύουν και αυτά σε προοδευτικές λύσεις στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης για να αντιμετωπίσουμε και κεντρικότερα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το ζήτημα του Αιγιαλού που αφορά συνολικά την περιοχή της Κορινθίας, ζητήματα που θα αφορούν τις δασικές περιοχές που θα αναδειχθούν και αυτά στο επόμενο διάστημα και ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών.